Κυρίες και κύριοι, τι μου κάνετε? Καλά μου είσαι, γιατί σε έχω χάσει. Σε έχω χάσει, έτσι ακριβώς είναι, γιατί υπήρχε το Σαββατοκύριακο. Και την Κατερίνα Γλύμπη τη φέρναμε άρον-άρον εδώ στο ρυθμό 949 να μας πει τι έχει να ρημαδογίνει και αυτή την εβδομάδα. Για ετοιμαστείτε. Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια. Τα ζώδια της επόμενης ημέρας με την προφιέρεια Κατερίνα Γλύμπη. Προθιέρια Κατερίνα Γλύμπη. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, η πίστα. Καλώς σας βρήκα. Βγαίνει το δεύτερο λαϊκό, κυρίες. Είναι το δεύτερο λαϊκό με τον ήλιο εδώ πέρα, τώρα που βγάζεται με ήλιο. Πρέπει να αλλάξουμε ώρα κι εμείς. Να βγαίνουμε σε 8 και 20. Έγινε. Αν ακούει και ο Καρακατσάνης, 2 το ξημέρωμα με 4. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Να κάνω έτσι, και αυτά που θέλω τα έσχη επιτέλους. Έτσι, μπράβο. Δεν ξέρω, λοιπόν, είναι ευκαιρία για τους κρυούς να κάνουν έσχη, να ξέρεις. Σε ενημερώνω. Μάτα. Είναι η εβδομάδα των εσχών. Γιατί κρυοί λέοντες. Και τοξότες αυτή τη εβδομάδα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας και ψάχνουν για συμπροταγωνιστές. Πολύ ωραία. Αυτό έχω να πω. Έχετε μαζέψει εκεί όλο το συνάφι. Σας έρχεται και Αφροδίτη σε λίγο και τώρα. Κάντε λίγο υπομονή. Αμήν, αμήν. Τον Ερμή έχετε, τον ήλιο έχετε, τον ουρανό έχετε. Τι άλλο θέλετε? Δύσκολα περάσαμε. Έρχεται και νέα σελήνη 17 Απριλίου την άλλη εβδομάδα στον αγαπημένο μας κρυό. Σύνοδο με ουρανό. Λοιπόν, κάτσε να πούμε και αυτή την εβδομάδα τώρα, γιατί εγώ θα πω για την επόμενη. Τώρα, γιατί... Ναι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα. Μπλιάχ. Αυτή η εβδομάδα είναι λοιπόν μια εβδομάδα η οποία βοηθάει πολύ να ηρεμήσουμε από την έκλειψη και να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Έχω και κάτι λιοντάρι που μπορεί και να στενώσει με από δίπλα. Τα ακούω κι εγώ, τα ακούω. Μην κοιτάς. Ναι. Και να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι. Τα λιοντάρια κυρίως μπορούν να ασχοληθούν, έτσι, μια που έχουν και την τιμητική τους τώρα, ναι, με ανθρώπους που είναι από το εξωτερικό, ξένοι κτλ., να αποκαταστήσουν σχέσεις ή να πάνε και κανένα ταξιδάκι στο εξωτερικό. Επίσης, μπορούν πάρα πολύ να εμπιστευτούν τις γνώσεις τους και ό,τι έχει να κάνει με τις δικές τους. Δηλαδή, πρέπει να... όλα αυτά που γνωρίζουν, εμπειρίες και λοιπά, να τα επιστρατεύσουν για να βρουν λύσεις. Ποιος... Οι κρύοι είναι που πρέπει να βουρ στον πατσά, δηλαδή, δηλαδή και ερωτικά και επαγγελματικά, μάλιστα, δεν μάλιστα θέλω να σταματάμε πουθενά. Δεν σταματάμε. Και οι τοξότες, επειδή έχουν τον Κρόνο και για ανάδρομο, να αναθεωρήσουν λίγο τα πραγματάκια. Μάλιστα. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προχωράνε, κυρίως τα ερωτικά τους. Απλά αυτοί είναι με τα λίγα εμπόδια, ας πούμε, οι τοξότες. Εντάξει. Λογικό, Κρόνο έχουν στο κεφάλι τους. Εντάξει, μωρέ, τώρα ένας Κρόνος θα τώρα, περάσει. Ναι. Ποιος είναι ο ταλέπορος της εβδομάδας? Βάλε βραβείο. Ταλέπορος της εβδομάδας, θες να βάλω βραβείο τώρα εγώ? Λοιπόν. Ποιος είναι ο ταλέπορος? Καρκίνη. Άντε πάλι γκρίνιες. Ναι. Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα. Η καρκίνη και μόνο. Κυρίες και κύριοι. Και βραβείο. Έχω και λόγο που το λέω, δεν το λέω έτσι. Βραβείο ταλαιπώρια τη εβδομάδα. Επαγγελματικά θέματα έχουν οι καρκίνοι που δεν μπορούν να τα λύσουν. Και τους ξέρεις τι παθαίνουν. Εκεί που είναι ήρεμοι και χαλαροί και το άλλο τους τη λέει. Και παθαίνουν το αυτό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Ναι. Αύριο θα μας κάνεις έτσι λίγο γκομενικουέ. Εννοείται. Τρίτη είναι του γκομενικουέ. Τρίτη είναι του γκομενικού, κυρίες και κύριοι, στο ρυθμό 949. Ρυθμός fm.gr. Ακούτε τις αστροκουβέντες μας, αυτές τις ψυχεδελικές. Και φυσικά αστρολόγος.gr, που εκεί κόβει και ράβει η Κατερίνα Γλύμπη.